δηλαδή που έχω παραβεί μία από τις 10 εντολές, θα πρέπει να πάω στην κόλαση. Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς τα περνάτε? Εγώ είμαι καλά, πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπετε. Είμαι μέσα στο καλοκαίρι σήμερα. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν είπα να σας πω ακόμα μια ιστορία, γιατί έχω δει ότι σας αρέσουν ιστορίες. Αν σας αρέσουν ιστορίες, πατήστε αντίχειρα για να κάνω κι άλλες, ρε παιδιά. Και σήμερα είπα να σας πω για τη φορά που έκλεψα. Τι, πώς, γιατί και τα λοιπά, περιμένετε και θα δείτε. Όλα ξεκίνησαν μια καλοκαιρινή νύχτα. Είχε γενέθλια που λέει ο κολλητός μου. Και λέμε πάμε να βγούμε για τα γενέθλιά του. Θα μας έβγαζε έξω μπουκάλια, ιστορίες, χαμούλης, ποτάρ. Θα πηγαίναμε έτσι σε ένα καλοκαιρινό beach bar κτλ. Βράδυ βέβαια, έκανε βραδινό πάρτι. Είχε σκοπό εκεί να ανοίξει ό,τι είχε και δεν είχε από μπουκάλια ο κολλητός μου. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο από την αρχή της βραδιάς το πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια και το πόσο θα πιούμε όλοι. Τέλος πάντων, πάμε εκεί στο μαγαζί. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Στην αρχή ήταν λίγο ναι. Ξέρεις, είναι αυτό που σε πιέζουν μέχρι να πιεις 2, 5, 6, 12 ποτά για να γίνεις λίγο έτσι κεφάλι, να έχεις κεφ. Και αφού ήπιαμε τα 12 ποτά, αρχίζαμε και είχαμε κεφ, χαμούλης, ξέρω εγώ. Εκείνη την ημέρα κιόλας σε εκείνο το μαγαζί είχε ένα πάρτι που και καλά έκανες αφιερώσεις στους άλλους. Τα έγραφες σε ένα χαρτί, είχε παντού χαρτιά και στυλούς μέσα στο μαγαζί. Έγραφες αφιερώσεις τι τραγούδι ήθελες και το βάζανε, ξέρω εγώ, με αφιερώσεις και έτσι. Δεν ξέρω το λόγο ύπαρξης αυτών των πάρτι, αλλά αφού υπήρχε και αφού ήμασταν εκεί, εντάξει, το αξιοποιήσαμε, γράφαμε. Ήμασταν 12-15 άτομα, ούτε που θυμάμαι πόσοι ακριβώς ήμασταν. Και από ένα σημείο και μετά φαινότανε ότι είμαστε η ψυχή του μαγαζιού, ας πούμε, σαν παρέα. Τόσο που είχαμε πιει, οι άλλοι είχαν πιει, εγώ δεν είχα πιει τόσο πολύ. Κάποια στιγμή άρχισε και να ξημερώνει, δηλαδή χαμό, συνεχίζαμε και πρωί. Είχε φτάσει 6 ώρα και εμείς συνεχίζαμε και ήμασταν εκεί. Και εκεί κατά τις 6 ώρα καταλαβαίνω ότι έχω χάσει ένα 20€. Περιττό να σας πω, θλίψη που με έπιασε και μου ήρθε έτσι ουρανοκατέβατη μια θλίψη. Ένιωσα ότι ένα κομμάτι της ψυχής μου έτσι αφαιρέθηκε και πετάχτηκε στον ωκεανό. Και έτσι όπως ήμουν μεθυσμένος, λέω, δεν θα με πάρει από κάτω, αλλά πρέπει να αντικαταστήσω αυτά τα λεφτά. Με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω πώς, θα κάτσω στο μαγαζί, θα κόβω βόλτες γύρω-γύρω μας και βρω κάτω πεσμένα χρήματα από άλλους και τα πάρω και συμπληρώσω το 20€. Δεν επικοινωνούσα με το περιβάλλον, οι άλλοι καθόντουσαν και παρτάδανε. Εγώ άρχισα να κάνω γύρω στο μαγαζί. Είχε κόψει λίγο ο κόσμος, δεν είχε πάρα πολύ 6 ώρα το πρωί. Άρχισε και να ξημερώνει, έβλεπα δηλαδή το πάτωμα. Έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί, άντε κανένα ευρώ να βρήκα. Πάω, ξέρω εγώ, στον κολλητό μου και στους άλλους εκεί πέρα, λέω δεν βρήκα το 20€ μου. Σχεδόν έκλαιγα, όχι δεν έκλαιγα, έπινα. Για να πνίξω τον πόνο μου, όχι για άλλο λόγο βέβαια. Οι άλλοι συνεχίζανε, παρτάρανε, πίνανε ποτάρες 6 ώρα το πρωί, ας πούμε, είχε ξημερώσει. Άρχισαν να γίνονται και οι πρώτοι λίγο χάλια έτσι. Εγώ ήμουνα εκεί, στο σκοπό μου, στο να αντικαταστήσω τα 20€ που έχασα με κάτι άλλο. Οπότε μου έρχεται η φαϊνή ιδέα, επειδή όπως σας είπα ότι σε εκείνο το μαγαζί γινόταν πάρτι εκείνη την ημέρα που αφιέρωνε τραγούδια και έγραφε με στυλούς και χαρτιά κτλ. Να αντικαταστήσω τα 20€ μου. Με στυλούς. Ήταν τόσοι πολλοί στυλοί μέσα στο μαγαζί που έλεγα: δεν πειράζει, θα μαζέψω όσους περισσότερους μπορώ για να αντικαταστήσω τα λεφτά που έχασα. Και έτσι και έκανα. Άρχισα επί μισή ώρα και γίνα γύρω-γύρω το μαγαζί, σε όλα τα μπαρ, σε όλα τα πάστα, στο πάτωμα, λίγο πιο πέρα, στην ακρογιαλιά παντού και έψαχνα για στυλούς. Με αποτέλεσμα να μαζέψω 22 στυλό. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σας. 22 στυλό πήγα και βούτυξα από το μαγαζί. Αλλά προσέξτε, δεν πήγα ότι ας πούμε βρήκα ένα κουτί γεμάτο στυλό και τα πήρα. Τα έβρισκα μόνος μου, δηλαδή αν ήμουν ο Ash Ketchup θα ήταν Pokemon που θα πιάνα στον άγριο κόσμο. Εγώ έπιασα στυλό και τα πήρα, ας πούμε. Για να φανταστείτε πόσο χάλια ήταν όλοι οι υπόλοιποι, όταν τους είπα ότι μαζεύω στυλό για να αντικαταστήσω τα 20€, δεν μου έδωσε κανένα σημασία, δεν μου είπε κανένα τι βλακίες λες και κάνει. Αλλά και εγώ στον κόσμο μου δεν είχα θέμα. Πήρα τα στυλό λοιπόν όλα. Είχε πάει εκεί 7 η ώρα το πρωί. Λένε μερικοί, ας κάνουμε και μια βουτιά. Δίπλα ήταν η θάλασσα. Κάνουν εκεί μια βουτιά κτλ. Κόκαλο η μισή από όλου. Εγώ έβαλα λίγο τα πόδια μου στο γόνατο. Είχα και τα στυλό που είχα κλέψει. Μην τα χάσω κιόλας μέσα στον ωκεανό. Και λέμε πάμε να φύγουμε. Αλλά λέω ας πάρω και το ποτήρι μου μαζί. Έτσι δεν θα πιάσει ένα ευρώ στο μυαλό μου σε σχέση με αυτά που έχασα. Άρα έκλεψα και το ποτήρι. Θα οδηγούσε ο κολλητός μου, φανταστείτε, προκειμένου να οδηγήσει δεν είχε πάρα πολύ, στα ίδια του τα γενέθλια. Όλοι οι άλλοι κόκαλο. Ήμασταν στο αμάξι του, δηλαδή σύνολο 5 άτομα. Εγώ να έχω να μιλάω για τους στυλούς μου και να κλαίω τα 20€ που έχασα. Μία κοπέλα, ξέρω εγώ, να έχει βγάλει τα πόδια της έξω από το παράθυρο για να παίρνουν αέρα. Και οι άλλοι δύο που καθόντουσαν πίσω μαζί μου να είναι έτοιμοι να πεθάνουν εκεί πίσω. Και εγώ να κοιτάω έξω από το παράθυρο και να είμαι σε μια φάση τύπου μα πού να πήγαν τα 20€, όποιος μου τα πήρε.
να ανταπιεί σε ποτά και να του κάτσουν στο λαιμό τα παγάκια. Γιατί να μου πάρει εμένα τα 20 ευρώ μου και γιατί να τα χάσω? Θα μπορούσα να τα πιω εγώ σε ποτά. Γιατί να τα πιει αυτό που να του κάτσουν στο λαιμό? Και τέλος πάντων, επειδή και οι άλλοι δύο πίσω ήταν ένα βήμα πριν το νοσοκομείο, λέει ο κολλητός μας, πάμε ξέρω εγώ να φάμε κάνα σουβλάκι έτσι να ηρεμήσουν κι αυτοί. Παίρνουν να φάνε. Είχε ξημερώσει τελείως, παίζει να ήταν και 8 η ώρα το πρωί. Που ήταν όλοι οι άλλοι και τρώγανε και τα λοιπά στο τραπεζάκι. Τι να δω μπροστά? Όχι, περιμένετε. Τι είδα μπροστά? Είδα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσα να αντικαταστήσω τα λεφτά που έχασα. Ποιος ήταν αυτός, θα με ρωτήσετε. Μια γλάστρα με βασιλικό. Λέω, να, ένας τρόπος να αντικαταστήσω μαζί με τα 20 στυλό και το κλεμμένο ποτήρι τα λεφτά που έχασα. Πήρα τη γλάστρα με το βασιλικό από το μαγαζί. Και φύγα τρέχοντας και μπήκα στα μάτια του κολλητού μου. Τους περίμενα εκεί μέχρι να έρθω. Και συνεχίζω για να καταλάβετε πόσο χάλια ήταν όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μαζί. Δεν με ρώτησαν καν γιατί έχω μαζί μου μια γλάστρα όταν μπήκαμε στα μάτια. Δεν με ρώτησαν γιατί κρατάω το ποτήρι και γιατί έχω 20 στυλό δίπλα μου. Κανένα, τίποτα, δεν έλεγε κανέναν η κατάστασή μου, κανέναν όμως. Γυρνάω σπίτι μου τελικά 8.30 ώρα το πρωί, ξύπνιος ο πατέρας μου και με βλέπει με τη γλάστρα και το ποτήρι και στην τσέπη 20 στυλό. Και μου λέει, τι κάνεις? Τι να πω κι εγώ που όλα τα περίμενα, μα έγιναν αλλιώς. Μιχάλης Κατζηγιάννης 2004, νομίζω. Απλά να σας πω ότι εκείνη την ημέρα άρχισα να πιστεύω στο κάρμα, διότι αυτά που έκλεψα. Ο βασιλικός εκείνο το καλοκαίρι μαράθηκε, άρα τσάμπα τον πήρα. Το ποτήρι που έκλεψα έσπασε, άρα τσάμπα το πήρα. Και αυτή τη στιγμή αν με ρωτήσετε αν έχω ένα από αυτά τα 20 στυλό, δεν τα έχω γιατί έχουν εξαφανιστεί όλα. Τουλάχιστον βρήκα ένα 20 ευρώ κάτω σε ένα άλλο μαγαζί, αλλά αυτή είναι μια ιστορία που θα σας πω κάποια άλλη στιγμή ίσως. Άρα το κάρμα κάνει κύκλους. Και το συμπέρασμα αυτής της ιστορίας για όλους εσάς είναι ότι ου κλέψεις, όπως είχε πει και ο Χριστός στον... Ο Μωυσή έδωσε τις 10 εντολές. Σε ποιον έδωσε τις 10 εντολές? Ωραίος χριστιανός. Μπράβο Δημήτρη. Μπράβο Δημήτρη. Ξέρεις που δόθηκαν 10 εντολές. Μπράβο Δημήτρη. Ναι, 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 μπράβο. Ναι, και όπως σας έλεγα, το ηθικό δίδαγμα αυτού του βίντεο είναι ότι ου κλέψεις, γιατί θα σε τιμωρήσει η τύχη σου. Μην κλέβετε λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να σας άρεσε. Α! Πάμε καλά εδώ μέσα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο όπως έλεγα. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε Instagram, Facebook, Twitter και Snapchat. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να φτιάξω χριστιανός? Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε, για να κάνω κι άλλα story time και να σας πω κι άλλες ιστορίες από τη ζωή μου, αν θέλετε. Και εγγραφή στο κανάλι μου για να δείτε κάθε καινούριο βίντεο που θα βγαίνει. Είμαι ένας επώνυμος αλκοολικός και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye! Και όπως είχε πει και μια σοφή γυναίκα, αλεπού μην κλέψεις, αλεπού μην κλέψεις, και δεν έκλεψε η αλεπού, άρα ούτε κι εσείς να μην κλέψετε. Ευχαριστώ.